Το Λασίθι και ο Άγιος Νικόλαος για πολλωστή φορά αντιμετωπίζεται σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης σαν νομός, σαν περιοχή δεύτερης ποιότητας. Αντιμετωπίζουμε λοιπόν σήμερα την απομάκρυση του μοναδικού ειδικού οχήματος της πυροσβεστικής υπηρεσίας από την υπηρεσία του Άγιου Νικολάου που εξυπηρετεί όλο τον νομό για σκοπιμότητες που μπορεί κανείς εύκολα να αντιληφθεί από το Λασίθι στο Ρέθυμνο όπου υπάρχει ήδη ένα όχημα. Αυτά τα οχήματα, επειδή ακριβώς είναι εξαιρετική σημασία, είναι ένα σε κάθε νομό. Εκεί λοιπόν στο Ρέθυμνο θα βρεθούν δύο αυτοκίνητα, ενώ το Λασίθι θα μείνει χωρίς. Αυτό το όχημα, την περίοδο αυτή την τελευταία που ξέρουμε πόσα προβλήματα είχαμε με τις πλημμύρες, βοήθησε τα μέγιστα. Από αύριο λοιπόν το Λασίθι ουσιαστικά θα είναι ανοχήρωτο σε αυτή την προσπάθεια. Διαμαρτυρόμαστε έντονα. Γίνεται κάθε προσπάθεια να λυθεί το ζήτημα πολιτικά, διότι αντιλαμβανόστε ότι είναι πολιτική η απόφαση η οποία έχει ληφθεί και όχι η υπηρεσία. Και δεν μπορώ να δεχτώ ότι υπάρχει διοικητής πυροσβεστικής, περιφερειακός διοικητής, ο οποίος να θεωρεί ότι σε ένα νομό πρέπει να υπάρχουν δύο αυτοκίνητα άμεσης επέμβασης και σε ένα νομό να μην υπάρχει κανένα. Προφανώς είναι αυτή η οδηγία και λυπούμαστε για αυτή την εξέλιξη και ζητούμε από τον κυβερνητικό βουλευτή αλλά και την κυβέρνηση να πάρει θέση μέσα από τα συντεταγμένα της όργανα, δηλαδή τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον Γενικό Γραμματέα και τον Αρχηγό της Πυροσβεστικής, να αποκαταστήσει την αδικία που γίνεται στον νομό Λασιθίου, γιατί είναι σαφές ότι η αντίδρασή μας θα είναι εντονότερη. Με τον κύριο Λαγουδάκη έχετε μιλήσει? Μίλησα χτες. Επιμένει ότι η απόφαση είναι δική του και εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο να παρεμβαίνουμε στα διοικητικά του. Θεωρητικά είναι έτσι, αλλά στην πραγματικότητα δεν μου έδωσε απάντηση γιατί σε ένα νομό θα πρέπει να υπάρχουν δύο αυτοκίνητα αυτής της κατηγορίας και στο Λασίθι κανένα. Αυτό που γίνεται θεωρούμε απαράδεκτο να αποδυναμώνεται η πόλη και ο νομός με αυτόν τον τρόπο, με αποφάσεις οριστικές του εντέλλομαι και διατάσσομαι. Θα κάνουμε όλες τις δυνατές ενέργειες και κινήσεις για να αποτρέψουμε αυτή την απόφαση. Θέλω να καλέσω και την πολιτική προστασία να δει το θέμα, έτσι και από πλευράς περιφέρειας και να συμμετάσχει σε αυτό το γεγονός και τι γίνεται σήμερα. Συνταγμένο μαζί με τον Δήμαρχο, δηλαδή όλοι. Όλοι. Φυσικά. Μας ενδιαφέρει ο τόπος και είπε ο Δήμος. Θα πω μένα. Κάναμε ερώτηση στη Βουλή. Σαν κίνημα αλλαγής κινητοποιηθήκαμε από το πρωί. Καταθέσαμε ερώτηση με τον βουλευτή Κρήτης, τον Βασίλη του Γεγέρογλου. Και παρακολουθούμε το θέμα, ρωτάμε την Υπουργό, την κυρία Γεωργοβασίλη, γιατί αυτή η μετακίνηση προς τον νομό Λασιθίου. Είμαστε εδώ μαζί με τους υποψήφιους δημάρχους να μπορέσουμε να, και με τους πολίτες που πραγματικούν εδώ πέρα να συμπαρασταθούμε σε αυτή την αδικία που γίνεται για ακόμα μια φορά για τον νομό Λασιθίου. Βρισκόμαστε στο ίδιο έργο θεατές. Πάντα το Λασίθι θα είναι ο φτωχός συγγενής της Κρήτης. Θα πρέπει λοιπόν όλοι μαζί, συντεταγμένα, να υπερασπιστούμε το δικαίωμα το οποίο μας δίνει ο νόμος της ισονομίας και της ισοπολιτείας. Η πρόταση δική μας ήταν ότι ενωμένα όλοι μαζί θα πρέπει να ενεργήσουμε ούτως ώστε να φέρουμε το αποτέλεσμα. Με αρχηγό τον Δήμαρχο, όλοι μαζί να μπορέσουμε να κάνουμε μία κίνηση προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου για να δούμε αν θα έχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Είναι πολύ σημαντικό να ενημερωθούν και οι άλλοι δήμαρχοι των άλλων πόλεων του νομού, γιατί η επίπτωση του ότι θα φύγει το μηχάνημα είναι και σε αυτούς, οπότε θα πρέπει όλοι μαζί να πάμε όλοι μαζί στο Υπουργείο ώστε να δούμε μήπως φέρουμε κάποιο αποτέλεσμα. Αλλά δεν μπορεί να συνεχιστεί η ίδια κατάσταση η οποία δημιουργείται συνέχεια στο Λασίθι. Ευχαριστώ πολύ.